Βαριές καμπάνες που φτάνουν έως 50.000 ευρώ αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που μετά από φορολογικό έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι έχουν σβήσει αρχεία και μνήμες από τις ταμιακές μηχανές για να αποκρύψουν τζίρο και να γλιτώσουν την πληρωμή φόρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με νέα εγκύκλιο δίνει οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικού ελέγχου και ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από έλεγχο για μη τήρηση λογιστικών αρχείων. Σε σχέση με τα προστήματα που έχει ανακοινώσει η ΑΕΔΕ για τις ταμιακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς, αυτό το θέμα, τα προστήματα μπαίνουν γιατί οι ταμιακές μηχανές με την αγορά τους πρέπει να δηλωθούν στην ΑΕΔΕ από το λογιστή της εκάστοτε εταιρείας σύν από τον αντιπρόσωπο που πουλάει τις ταμιακές μηχανές. Αν δεν γίνει αυτό, τότε επιβάλλονται κάποια πρόστιμα και στον πρόστιμα προς αυτόν που αγοράζει την ταμιακή μηχανή. Και φυσικά, αν τυχόν διαπιστωθεί ότι εκ του πονηρού έγινε και από τον πολιτή, δηλαδή από εμάς, πάλι οι προστήματα μπαίνουν και σε εμάς. Επίσης, οι καινούργιες ταμιακές μηχανές έχουν την εξής διαφοροποίηση. Τα στοιχεία, όλα τα φορολογικά στοιχεία, ποσά, ΦΠΑ και τζίρους, κρατιούνται σε διάφορα αρχεία TXT, μέσα σε μνήμες, σε micro SD, μέσα σε ταμιακές μηχανές. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αντίγραφα στα χαρτιά που τυπώνουμε τις αποδείξεις. Αυτό σημαίνει ότι και με την μπάρο των χρόνων, αυτές οι κάρτες γεμίζουν και κρατάνε αρχεία από όλα τα ζήτα και από όλες τις αποδείξεις. Και αυτό πρέπει να τα φυλάξουμε, πάντα να τα κρατάμε στα χέρια μας για τουλάχιστον μια πενταετία. Αυτό το σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή η εφορία ζητήσει από το κάποιο μαγαζί στοιχεία από την ταμιακή μηχανή, πρέπει να προσκομίσει την κάρτα SD ή να προσκομίσει συγκεκριμένα ζήτα και τζίρους από συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ζητήσει η ΑΕΔΕ. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε επιβάλλονται αυτά τα μεγάλα πρόστιμα που διαβάζουμε ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 10 και 20.000 ευρώ. Επίσης, συμβαίνει σε πολλούς να βγάζουν τις μνήμες αυτές από τις ταμιακές μηχανές, να παραποιούν στοιχεία και να σβήνουν τζίρους, επειδή θέλουν να κρύψουν κάποιες χρονιές που δεν δούλεψαν. Αυτή είναι πάλι πολύ μεγαλύτερη παράβαση. Αυτό διαπιστώνεται πολύ εύκολα από την εφορία με τον πρώτο έλεγχο. Οπότε εκεί τα προστήματα είναι πολύ ακόμα μεγαλύτερα από αυτά που σας έχω ήδη πει εγώ. Τα πρόστιμα πάντως μπορεί να ξεκινήσουν από 10 και να φτάσουν τις 50.000 ευρώ για όσους κρύβουν αρχεία αποδείξεων.